Και είμαστε με τον πρόεδρο του Μικρασιατικού Συλλόγου Αγιοπαρασκευού Σιδών Τσεσμελίδων Μυτιλίνη στο Κιώστα, κύριο Γιώργο Κατσούπη, και πρόκειται να πούμε για το πανηγύρι που ετοιμάζουν σε λίγες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη στήριξη που μας παρέχετε προς το Σύλλογο. Πότε θα γίνει το πανηγύρι, τι συμβολίζει και τι θα πρέπει να κάνουν όσοι θέλουν να παρευρεθούν? Το πανηγύρι μας είναι στις 26 Ιουλίου, τη μέρα της Αγίας Παρασκευής. Να πω αρχικά ότι τη μέρα εκείνη το πρωί θα κάνουμε μια λειτουργία στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Επάνω Σκάλα, που είναι ένας προσφυγικός ναός. Εκεί στεγάστηκαν πολλές εικόνες, εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήρθαν από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Οπότε και εμείς, επειδή δεν υπάρχει μια μεγάλη εκκλησία της Αγίας Παρασκευής μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης, επιλέξαμε να κάνουμε εκεί την πανηγυρική λειτουργία του Συλλόγου. Θα έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η λειτουργία. Εμείς ως απόγονοι των Αγίου Παρασκευούσιων θα πάμε εκεί εικόνες, οικιακές εικόνες της Αγίας Παρασκευής που έχουν φέρει παππούδες μας από το χωριό, καθώς ήρθαν με τις τράντες τους και όλα τα καΐκια από εκεί με ό,τι μπόρεσαν να σώσουν από τα υπάρχοντά τους. Όσοι λοιπόν έχουμε εικόνες της Αγίας Παρασκευής που έχουν έρθει από το χωριό, θα τις πάμε εκείνη τη μέρα να παρευρίσκονται και αυτές στη λειτουργία αυτή την πανηγυρική. Θα διαβαστούν δηλαδή μόνο εικόνες της Αγίας Παρασκευής? Θα είναι μια πανηγυρική λειτουργία για την Αγία Παρασκευή και θα πάμε αυτές τις εικόνες. Τι συμβολίζει το πανηγύρι σας? Καταρχάς, το όνομα του χωριού ήταν Αγία Παρασκευή ή Κιώστε. Είχε δηλαδή δύο ονόματα το χωριό και ήταν πολιούχος του χωριού. Γινόταν ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι στο χωριό αυτό, ξακουστό σε όλη την Ερυθρέα Χερσόνησο, όπου μαζευόταν πάρα πολλοί κόσμος και από τα γύρω χωριά και πόλεις δηλαδή. Όπως έχουμε ξαναπεί, το χωριό είχε μια πολύ μεγάλη αλλιευτική κίνηση και έναν τεράστιο αλλιευτικό στόλο με 300 περίπου καΐκια. Την περίοδο λοιπόν αυτή του καλοκαιριού μαζεύονταν όλα τα καΐκια στο χωριό. Ήταν όλοι οι θαλασσινοί, που τα 3/4 των ανδρών ασχολούνταν με την αλληλεία, είχαν γυρίσει πίσω, ήταν στο χωριό. Οπότε όλα τα σπίτια είχαν γιορτή. Μαζεύονταν πάρα πολλοί κόσμος, όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά, γινόταν μικρά γλέντια στις αυλές, μεγάλα γλέντια στις πλατείες και υπήρχε έτσι μια μεγάλη κινητικότητα στο χωριό. Στείνονταν στις πλατείες, βγάζαν τα πανιά από τα καΐκια και τα βάζαν ως στέγαστρα για τον ήλιο και εκεί γινόταν είτε μικρά παζάρια, είτε στείνονταν οι χωροί. Τα όργανα του χωριού, τα μουσικά όργανα του χωριού, επειδή δεν επαρκούσαν για να καλύψουν μια τόσο μεγάλη γιορτή, επιστρατεύονταν και μουσική από το Τζεσμέ, που ήταν η μεγάλη πόλη δίπλα στο χωριό, 4 χιλιόμετρα. Οπότε για μας είναι πολύ σημαντικό να θυμηθούμε αυτή την γιορτή, να την αναβιώσουμε, να τη ζήσουμε και να την μεταλαμπαδεύσουμε και στους άλλους ανθρώπους με τους οποίους εδώ συνυπάρχουμε στην Μυτιλίνη και να περάσουμε όλοι μαζί όμορφα όπως τότε οι παππούδες μας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τι δράσεις θα πραγματοποιήσετε? Εκείνη τη μέρα, εκτός από αυτό που σας περιέγραψα, την πρωινή λειτουργία, θα έχουμε το βράδυ στη Πλάζ, θα γίνεται παράλληλα μία έκθεση βιβλίου, μικρασιατικού βιβλίου, από τις εκδόσεις Μπαλτά. Είναι ένας εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται στα μικρασιατικά βιβλία και έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά με επιμελητή των εκδόσεων τον φιλόλογο Θοδωρή Κοντάρα, ο οποίος είναι γνωστός για το έργο και τη δράση του πάνω στη μικρασιατική ιστορία και πολιτισμό. Οπότε όποιος θέλει, βλέπει, προμηθεύεται βιβλία σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Παράλληλα έχουμε μια χοροδία που δραστηριοποιείται τους τελευταίους 5 μήνες. Αυτό λοιπόν το μικρό διάστημα καταφέραμε να προετοιμάσουμε κάποια τραγούδια του χωριού μας, τα οποία δεν είναι γνωστά, δεν έχουν κυκλοφορήσει, αλλά έχουν σωθεί σε παλιές καταγραφές, παρτιτούρες ή όπως τα αφηγούνται κάποιοι παλιότεροι, μεγαλύτεροι στο Σύλλογο, όπως τα θυμούνται και τα τραγουδούν.
Οπότε με δάσκαλο τον Γιάννη τον Κακαρώνη, που είναι ένας νέος αλλά πολύ καταξιωμένος, σπουδαίος μουσικός, καταφέρνουμε λοιπόν να μαθαίνουμε αυτά τα τραγούδια και να τα μπορέσουμε να τα παρουσιάσουμε, να παρουσιάσουμε ένα μικρό κομμάτι αυτής της δουλειάς στην εκδήλωση αυτή. Θα ακολουθήσει η ορχήστρα, η οποία είναι αποτελείται από γνωστούς μουσικούς εδώ που τους έχουμε και είμαστε πολύ τυχεροί που τους έχουμε και θα πούνε παραδοσιακά τραγούδια της Μικράς Ασίας και μάλιστα της Χερσονήσου της Ερυθρέας συγκεκριμένα, τη Μαρίτσα Ιτανίδου, η οποία είναι εξαιρετική στο τραγούδι. Θα είναι ο χωριανός μας ο Χριστιανός ο Νίκος που παίζει βιολί και τραγουδάει και θα έχουμε παράλληλα τον Αλέκο τον Καφούνη στο Σαντούρι, τον Αντώνη τον Μιλωνά στο Λαούτο και τον Άκη τον Τσαβαρή στα Κουστά. Η Πλάζ, όπου είναι ένας υπέροχος χώρος δίπλα στη θάλασσα που θα μας μεταφέρει, γιατί η θάλασσα πάντα είναι μια γέφυρα που ενώνει τις δυο ακτές και δεν τις χωρίζει. Δίπλα στη θάλασσα θα μεταφερθούμε νοερά στο χωριό μας. Θα ταξιδέψουμε με τις τράτες που έφεραν οι παππούδες μας τότε, νοερά πάντα. Και η Πλάζ, που είναι ένας υπέροχος χώρος, έχει πολύ νόστιμα εδέσματα και ο καθένας εκεί μπορεί να φάει, να πιει και να περάσει όμορφα, να γλεντήσει και θα χορέψουμε πολύ σε αυτό το πανηγύρι. Κάποιος που θέλει να έρθει, πρέπει να κάνει κάτι, να ενημερώσει, να προκρατήσει θέσεις? Επειδή υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα με την προπόληση των προσκλήσεων, η οποία μας έχει εκπλήξει, καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν εκείνη τη μέρα στο πανηγύρι, να προμηθευτούν εκ των προτέρων τις προσκλήσεις αυτές. Γιατί δεν ξέρω μέχρι την Τετάρτη αν θα υπάρχει διαθεσιμότητα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή. Πώς αισθάνεστε που αυτό το πανηγύρι γίνεται για πρώτη φορά εδώ? Γίνεται ακριβώς 100 χρόνια μετά, δηλαδή έγινε τελευταία φορά τον Ιούλιο του 22 στην Αγία Παρασκευή, 26 Ιουλίου, στο χωριό, στο Κιώστε. Μετά έγινε ο διωγμός και ακριβώς 100 χρόνια δεν έγινε το πανηγύρι, μέχρι και πέρσι το 22, και φέτος το 23 είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει εδώ. Φυσικά σε άλλα μέρη της Ελλάδας, όπου έχουν καταφύγει πρόσφυγες από το χωριό μας, γίνεται αντίστοιχα το πανηγύρι. Στη Μυτιλίνη, που κατέφυγαν πάρα πολλοί χωριανοί, δεν είχε γίνει για όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η πρώτη φορά, γιατί είναι ο σύλλογος μας που το αναβιώνει αυτή τη στιγμή. Ο σύλλογος είναι ένας καινούριος, ένας σύστατος σύλλογος που ιδρύθηκε πριν από κάποιους μήνες, δεν έχουμε καν κλείσει χρόνο. Και αισθανόμαστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι, συγκινημένοι, χαρούμενοι, που θα καταφέρουμε να αναβιώσουμε αυτό το πανηγύρι 100 χρόνια μετά.